διότι περιέχει πλήθος πληροφοριών για τον μακεδονικό αγώνα, ανεκδότων και αγνώστων μέχρι σήμερα, και τούτο δικαιολογείται εκ του λόγου ότι σε αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων της εποχής εκείνης που μεταφέρουν τα γεγονότα όπως αυτά εξελίχθησαν λίγες ώρες ή λίγες μέρες πριν την τέλεσή τους. Θέλω να πω κάτι από την αρχή. Όταν με κάλεσε για να έρθω στη σημερινή παρουσίαση, εγώ δεν είχα φανταστεί ότι θα μου συνέβαινε αυτό που μου συνέβη όταν είδα το δοκίμιο της σημερινής έκδοσης. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν μια έκδοση ολίγων σελίδων για μια περίοδο 5 ετών με κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Δεν είναι αυτό. Είναι μια πολύ δομημένη και εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά. Και θέλω γι' αυτό το λόγο να δώσω από την αρχή τα συγχαρητήριά μου στον Κώστα Κιουλέκα που αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο, είναι ολοφάνερο, για να προετοιμαστεί αυτή η έκδοση. Χρειάζεται μεράκι και αφοσίωση αυτή η δουλειά, χρειάζεται σύνδεση με τη Μακεδονία και την ιστορία της. Και νομίζω ότι αυτά είναι δεδομένα για τον Κώστα Κιουλέκα. Το Λεύκο με αυτό είναι ένα ταξίδι. Με την αφήγησή του και τον πλούτο των πηγών του δεν μαθαίνει απλώς κανείς ιστορικά γεγονότα, αλλά μεταφέρεται στο κλίμα της εποχής. Με τον Κώστα Κιουλέκα με συνδέει ένας ακατάλητος προσωπικός δεσμός, αυτός του δάσκαλου με τον μαθητή, γιατί εκτός από τις γνωστές ιδιότητές του, την ιδιότητα του βουλευτή Θεσσαλονίκης, του πρώην υπουργού, του δικηγόρου, του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, του συλλέκτη, για μένα θα είναι πάντα ο φοιτητής μου στην Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Τον χαίρομαι και τον καμαρώνω. Και ξέρω πόσο αφοσιωμένος είναι μεταξύ όλων των πολιτικών και κοινωνικών του δραστηριοτήτων και στην δραστηριότητα του επίμονου, του ρέκτη συλλέκτη ιστορικών υλικών, και ξέρει επίσης ο Κώστας Κιουλέκας πάρα πολύ καλά ως υποδειγματικός συλλέκτης ότι το ανώτερο στάδιο του συλλέκτη είναι να παραδώσει στην κοινωνική χρήση, στη δημόσια χρήση τη συλλογή του, και αυτό το κάνει με συνέπεια έχοντας πρικοδοτήσει και το πολεμικό μας μουσείο αλλά και ευρύτερα θα έλεγα το κοινό που ενδιαφέρεται για την μελέτη της ιστορίας μέσω των εκδόσεών του, καθώς αυτή η έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα, αυτός ο ογκώδης και επιβλητικός τόμος για τον Μακεδονικό αγώνα, έρχεται να συμπληρώσει μια πολύ πιο φιλόδοξη έκδοση που έχει προηγηθεί για το έπος του 1940. Μέσα από αυτά τα δημοσιεύματα νομίζω αναδεικνύεται σαφέστατα η εικόνα της εποχής εκείνης, η εικόνα των εθνικών ανταγωνισμών, η εικόνα του ηρωισμού, της αυτοθυσίας αλλά και των κρίσιμων διλημάτων, ιδιαίτερα των Μακεδόνων χωρικών, οι οποίοι βρέθηκαν κυριολεκτικά μέσα σε μια κατάσταση αφόρητη. Οφείλουμε τουλάχιστον με σεβασμό να φέρουμε στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα το δικό τους. Έτσι λοιπόν σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν 2.200 δημοσιεύματα από περισσότερες από 450 πρωτότυπες εφημερίδες της περίοδου 1903-1908. Υπάρχει πολύ αρχαιακό υλικό, πιστοποιητικά από γνωστούς οπλαρχηγούς, από τον καπτάν Γιάννη Καραβίτη, τον καπτάν Γιώργη Βολάνη και άλλους. Αλλά υπάρχουν και αυτό που σας είπα, τα δημοσίευτα ρεπορτάζ για τη δράση κάποιων Μακεδονομάχων που δεν πέρασαν και δεν έγιναν ευρύτερα γνωστοί. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σταθούμε και σε αυτούς και αφιερώνοντας κάποιες σελίδες σε κάποια βιβλία για αυτούς, στεκόμαστε έτσι στους χιλιάδες αφανείς γηγενείς, όπως λέει και η αντίστοιχη έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, γηγενείς Μακεδονομάχους, που πολέμησαν σε αυτά τα χώματα για να παραμείνει η Μακεδονία στον εθνικό κορμό. Δεν θα έβγαινε όμως αυτό το βιβλίο αν δεν υπήρχε και μία ακόμη βιωματική μαρτυρία.
Ο πάπος μου ήταν Μακεδονομάχος και ήταν ένας από τα χιλιάδες εκείνα Ελληνόπουλα που πολέμησε και στους Βαλκανικούς πολέμους, στο Σαραντάπορο, στον Μπιζάνι. Μεγαλώνοντας μέσα στην οικογένεια, στην οικογενειακή παράδοση, κρατήθηκε έτσι κάτι σαν φυλακτό για μας, ήταν το παράσημό του. Ένα παράσημο που, ξέρετε, προέρχομαι από τη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ένα έθιμο, όταν βαφτίζουν το παιδί, στο πρώτο μπάνιο ο παππούς ρίχνει μια λίρα. Ο δικός μου πάππος ήταν φτωχός, δεν έρχε να ρίξει λίρα, έριξε όμως το μετάλλιο του αγώνα και έδωσε την ευχή να αγαπάμε την πατρίδα. Να αγαπάμε όλοι την πατρίδα όπως την αγάπησαν εκείνοι και αν χρειαστεί να κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνανε εκείνοι.